και από το εντυπωσιακό κιμονό της το χθεσινό, ξαφνικά άλλη. Όχι ότι μας έχει συνηθίσει βέβαια και στις εμφανίσεις, κυρίες και κύριοι, η Όλγα Κοτλιδά. Όλγα σήμερα, πού πάνε, τι στυλ, πού πας? Λοιπόν, το αγόρι μου είναι οδηγός μοτοσικλέτας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Και Κώστας είναι οδηγός, πάω μαζί του σε ένα event έτσι φίλων μοτοσικλετιστών νωρίς απόγευμα. Τι θα σκέφτεστε βέβαια εσείς, θα το δούμε σε πάρα πολύ λίγο μέσα από τη βαθμολογία σας και την κουβέντα που θα κάνουμε. Οπότε τώρα είναι η σειρά σας. Νικόλ. Ναι. Είχαμε. Θέλετε, έχεις ντυθεί? Όχι. 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 Μ' αρέσει πολύ η Όλγα σαν Όλγα, αλλά εγώ πάντα διαλέγω να βάλω έτσι ένα λίγο πιο θηλυκό στοιχείο στις εμφανίσεις μου. Αλλά καταλαβαίνω την Όλγα. Το μόνο που δεν μου αρέσει και έξω και το τρία είναι, όχι το μόνο, τα από δύο πράγματα. Είναι πολλά για να μην σου, δύο για πράγματα. Να τρία, ναι. Η μπότα δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου. Αυτά τα τσεπάκια, εγώ προσωπικά τα συχαίνομαι. Okay. Αυτό. Και δεν ήθελα να έχεις και κάποιο backpack πέρα από, από το κράνος που φοράς, που το θεωρώ πολύ ωραία προσθήκη, σίγουρα. Δίνει ένα ρεαλιστικό vibe σε όλο το concept σου, αλλά μια τσάντα, κάτι, που θα βάλεις τα πραγματά σου. Δεν ήταν θέμα ότι δεν είχα. Εσκεμένα δεν έβαλα τσάντα, δεν μου αρέσουν οι μεγάλες τσάντες. Όπως είναι για σένα ζωτική σημασία να μην κουκουλώνεσαι. Σε μια μηχανή, αν μπορείς να αποφύγεις τα πολλά έξτρα βάρη, το κάνεις. Δεδομένου ότι ας πούμε θα χρειαστώ λίγα πράγματα για το event, ήθελα να την αποφύγω και εμένα, γι' αυτό έβαλα και τα τσεπάκια, τα οποία εμένα με έχουν βολέψει σε πολλές στιγμές που δεν χρειάζεται τσάντα. Okay. Εύα, 4 με καρδούλα. Λοιπόν, εμένα η Όλγα πάντα μου αρέσει πάρα πολύ. Απ' τη μία με διχάζει λίγο, γιατί θεωρώ ότι είναι αδικία να υπάρχει στυλίστρια στο show. Από την άλλη, φέρνει τόσο ωραίες εικόνες και μας δημιουργεί με τη φαντασία μας και τη δική της πολύ ωραία πράγματα. Θεωρώ ότι δίνει πολύ στην εκπομπή. Μου αρέσει πολύ η εικόνα σου. Θα σε ήθελα, για να σου βάλω 5, λίγο πιο λερωμένη. Πιο φθαρμένο το παντελόνι. Μου αρέσουν οι λεπτομέρειες στις μπότες που τις έβαψες. Ευχαριστώ και που το σημειώνεις. Τζάκετ το λερωμένο και από πίσω που είναι λίγο φθαρμένο. Αν ήταν λίγο πιο... Στην υπερβολή του, στην υπερβολή του, okay. Ότι όντως έχεις πάει εκεί, έχετε λερωθεί, έχετε πέσει και το ζούσα μαζί σου, θα είχες πέσει. Είσαι θεά, ωραία παρατήρηση, μου άρεσε. Είναι 3,6